Κύριε Βουλευτά, για πείτε μας, ποια είναι η εκτίμησή σας για το ασφαλιστικό και για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα με τους αγρότες, τους επιστημονικούς φορείς, οι οποίοι αντιδρούν για το σχέδιο, προσχέδιο, πείτε το όπως θέλετε, αυτό το οποίο συζητείτε. Δεν θα το πω εγώ όπως θέλω, είναι προσχέδιο νόμου, είναι το... ένα προσχέδιο το οποίο συζητείται σε όλα τα επίπεδα, με όλους τους φορείς, γίνεται αυτή η διαβούλευση. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για μια μεταρρύθμιση και μια συνολική, ολοκληρωτική αλλαγή του ασφαλιστικού και εξειδωτικού συστήματος που υπάρχει στη χώρα. Άρα αυτό απαιτεί σίγουρα και πολλή συζήτηση, απαιτεί και πολύ κόπο και πάρα πολύ δουλειά. Βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση στο να ξεκαθαριστούν πολλά και διάφορα θέματα με όλους τους φορείς. Η κυβέρνηση συζητάει με όλους τους φορείς. Ο Πρωθυπουργός έχει την ανοιχτή πρόσκληση στους αγρότες για να συναντηθούν. Σκεφτείτε ότι όλα τα χρόνια βλέπαμε, σχεδόν κάθε χρόνο, οι αγρότες για δίκαια αιτήματά τους να αντιδρούν και να ζητούν συζήτηση με την κυβέρνηση. Τώρα, στο ξεκίνημα των κινητοποιήσεών τους, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τους έχει την ανοιχτή πρόσκληση να συζητήσουν. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει σοβαρά όλους τους αγρότες, ότι μια σοβαρή μεταρρύθμιση χρειάζεται να συμβάλλουν όλοι. Και φυσικά χρειάζονται και θυσίες από όλους. Η συζήτηση πρέπει να γίνει σε επίπεδο και κορυφής, αλλά και ταυτόχρονα να δώσουν όμως ο καθένας και τις προτάσεις και τις απαντήσεις. Το τελικό αποτέλεσμα είναι σίγουρο ότι θα είναι θετικό. Θα είναι θετικό γιατί μια μεγάλη μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη αυτή τη στιγμή για το ασφαλιστικό στη χώρα μας. Και θα είναι θετικό και νομίζω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν πάρα πολύ ομαλά. Οι αγρότες μας θα πρέπει να καταλάβουν και να δουν ότι με την, αυτά τα οποία συζητιώνται, εφόσον ας πούμε γίνουν σχέδιο νόμου και γίνουν νομοσχέδιο, το να αφαιρούνται και η εργασία όλης της οικογένειας θα τους φέρει σε πολύ χαμηλό φορολογικό εισόδημα, άρα χαμηλές από αυτά τα τουλάχιστον που ακούγονται ασφαλιστικές φορές, αλλά και χαμηλότερο φόρο. Το φορολογικό βέβαια νομοσχέδιο το οποίο τίθεται στο τραπέζι δεν είναι όμως επί της παρούσης, δεν συζητιέται αυτήν την περίοδο. Το φορολογικό θα συζητηθεί στο επόμενο διάστημα, ίσως φαντάζομαι σίγουρα μέσα στο 16, αλλά όχι αυτήν την περίοδο. Εκτιμάτε ότι θα περάσει από την Βουλή ή το ασφαλιστικό ή το φορολογικό όταν θα έρθει? Εντάξει, με τις τροποποιήσεις που θα συμβούν, που θα... Ναι, δεν είναι τροποποιήσεις, είναι να γίνει σχέδιο νόμου πρώτα, έτσι. Αυτό είναι ένα προσχέδιο νόμου. Να γίνει σχέδιο νόμου, το έχω πει και όταν επισκέφθηκα τον μπλόκο των αγροτών εδώ στα Γρεβενά, ότι είναι ένα προσχέδιο νόμου, να γίνει σχέδιο νόμου, να περάσει από τις επιτροπές, τις οποίες και εκεί θα έχει πολλές διαφοροποιήσεις, να συζητηθεί στην ολομέλεια για να γίνει νόμος του κράτους. Μέχρι εκεί έχουμε έναν αρκετό δρόμο, ο οποίος απαιτεί τη συμβολή και τις προτάσεις όλων. Αυτό είναι το βασικό και το κυρίαρχο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.